Κοντινοί προορισμοί για καλοκαιρινές αποδράσεις. Επειδή ποτέ δεν είναι αργά για καλοκαιρινά σχέδια, στη συνέχεια προτείνονται κοντινοί προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα που έρχονται. Για εσάς που δεν αντέχετε τα Σαββατοκύριακα εντός των τυχών και οι προσχεδιασμένες σας διακοπές αργούν ακόμη, πάρτε μερικές ιδέες και καλό σας ταξίδι σε μέρη που απέχουν μια ανάσα από την Αθήνα. Αγκίστερη. Πνιγμένο μέσα στο πράσινο και με καταγάλανα νερά, το Αγκίστρι αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο, απέχοντας μόνο 55 λεπτά από τον Πειραιά. Δεν το αποκαλούν άλλωστε τυχαία διαμάτι του Σαρωνικού. Το Αγκίστρι προσφέρεται για χαλαρά, ξεκούραστα Σαββατοκύριακα, αλλά και για μονοήμερες αποδράσεις, λόγω της πολύ κοντινής του απόστασης από τον Πειραιά. Παραδοσιακό χρώμα, κατά πράσινα πευκοδάση, αμουδερές παραλίες, καταγάλανα νερά, ωραίο φαγητό με θέα την ανοιχτή θάλασσα, ησυχία αλλά και νυχτερινή ζωή είναι μερικά από τα πλεονεκτήματά του. Για να περιηγηθείτε στο νησί, μπορείτε να νοικιάσετε ποδήλατα και μοτοποδήλατα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ταξί, λεωφορείο ή τουριστικό τρενάκι. Για εσάς που σας αναζωογονεί η πεζοπορία, μπορείτε να περπατήσετε στα μονοπάτια του δάσους του νησιού ή να πάτε από το ένα χωριό στο άλλο με πεζοπορία, αφού οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Επίσης, αξίζει να κάνετε τον περίπλο του νησιού με το σκάφος σας ή με μια βάρκα που θα νοικιάσετε. Η μαγευτική παραλία της Χαλκιάδας με πεντακάθαρα νερά και χοντρό βότσαλο κατακλείζεται από ελεύθερους κατασκηνωτές. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με τα πόδια. Για να φτάσετε ακολουθείτε μια διαδρομή 500 μέτρων μέσα στα πεύκα και χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα το σημείο κατάβασης προς την παραλία. Τα νερά στην αρχή είναι ρηχά και μετά από 5 μέτρα γίνονται αρκετά βαθιά. Άλλη αξιόλογη παραλία είναι η Δαργονέρα, η οποία είναι οργανωμένη και διαθέτει καντίνα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε καφέ, αναψυκτικά, παγωτά, τόστ και σουβλάκι. Η πρόσβαση εδώ είναι πιο εύκολη, μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Φυσικά, για όσους δεν επιθυμείτε να κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ, υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές για τη διαμονή σας. Πόρος. Ο πόρος απέχει 2 ώρες και 15 λεπτά με συμβατικό πλοίο από τον Πειραιά και 1 ώρα με υπτάμενο δελφίνι. Με τη γραφικότητα, την κοσμοπολίτικη ζωή και τις μοντέρνες ανέσεις του, έχει αποτελέσει πόλο έλξης για αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Είναι κατάφυτος με πεύκα που φτάνουν ως τη θάλασσα. Στα γραφικά σοκάκια του πόρου, ανάμεσα στα ασβεστωμένα σπίτια, γεμάτα από μπουκαμβίλες, βρίσκονται διάσπαρτα παραδοσιακά ταβερνάκια. Κατά μήκος της προβλήτας, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από καφετέριες, εστιατόρια, τουριστικά καταστήματα, μπαράκια και κλαμπς. Υπάρχει και θερινός κινηματογράφος. Το Νεώριο είναι ίσως η πιο γραφική περιοχή του πόρου. Οι παραλίες Μικρός και Μεγάλος Νεώριος, το λιμανάκι της Αγάπης και ο Ρωσικός Ναύσταθμος με το μικρό νησάκι Δασκάλιο ξεχωρίζουν, ενώ συχνή συγκοινωνία με λεωφορεία, ταξί ή με βαρκούλες συνδέουν την πόλη με αυτές τις περιοχές. Ειδικά στο λιμανάκι της Αγάπης μπορείτε να απολαύσετε νυχτερινό μπάνιο, ενώ παρέες με κιθάρες σας κρατούν συντροφιά. Επίσης, η Βαγιονιά αποτελεί μια οργανωμένη παραλία που προσφέρεται για ήρεμες διακοπές και υποβρύχιο ψάρεμα. Αποτελεί υποθαλάσσιο μουσείο, αφού στο βυθό της διακρίνεται ολόκληρη πολιτεία, ακόμη και πλακόστρωτη δρόμη και θεμέλια αρχαίων σπιτιών. Ίδρα. Η Ίδρα απέχει από τον Πειραιά 2 ώρες και 30 λεπτά. Η πόλη της Ίδρας βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι, αποτελώντας υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Με την πρώτη ματιά, η Ίδρα κερδίζει τον επισκέπτη της. Ίσως να είναι η γραφικότητα του νησιού, τα χρώματά του, ίσως πάλι να είναι η μακρόχρονη και η πολιτιστική κληρονομιά του, ίσως όλα μαζί. Τα πλακόστρωτα σοκάκια της δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα, αλλά μόνο γαϊδουράκια, οπότε είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να ξεφύγετε τελείως από τους ήχους της πόλης.
Γενικά, η Ύδρα φημίζεται για την ήρεμη ζωή που προσφέρει την ημέρα, αλλά και για την κοσμοπολίτικη ζωή τη νύχτα, αφού το νησί διαθέτει μπαρ, pub, δίσκο με ελληνική και ξένη μουσική. Οι επιλογές σας στη διαμονή είναι πολλές. Η Ύδρα έχει πεντακάθαρες παραλίες με άμμο και βότσαλα ή βράχια. Η πρόσβαση γίνεται με τα πόδια, με γαϊδουράκια ή με θαλάσσια μέσα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι οργανωμένη παραλία με βότσαλα και διάφανα κρυστάλλινα νερά, με πευκόφυτες πλαγιές και κατάλληλη για υποβρύχιο ψάρεμα. Το ίδιο ισχύει και για τη Λιμνιόνιζα, την πιο όμορφη παραλία της νότιας ακτής του νησιού. Στα ανατολικά ξεχωρίζει η Νήσιζα, ενώ το Κλιμάκι είναι μια μεγάλη παραλία με πολλές εξοχικές κατοικίες. Τέλος, το Μπίστι διαθέτει ψηλά βράχια και ενδείκνεται για μακροβούτια και ψαροντούφεκο. Άνδρος. Την αποκάλεσαν πριγκίπισσα των Κυκλάδων. Η Άνδρος, ζωντανή αλλά και γαλήνια, προσφέρεται για αξέχαστα Σαββατοκύριακα. Με πανέμορφες παραλίες, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή, μουσεία, βιβλιοθήκες, μνημεία, συνδυασμό βουνού και θάλασσας, σπήλαια, θαυμαστό φυσικό περιβάλλον και τέλος μόλις 2 ώρες μακριά από τη Ραφίνα, ακούγεται ελκυστική πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι της είναι το Γάβριο. Το κέντρο του νησιού δεν είναι στο λιμάνι και δεδομένου ότι η Άνδρος αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, καλό θα ήταν να διαθέτετε δικό σας μεταφορικό μέσο. Το νησί έχει αρκετά ποτάμια, ρέματα, χυμάρους, καταράκτες και πηγές και είναι αρκετά πράσινο. Η Άνδρος έχει επίσης ένα πλούσιο δίκτυο μονοπατιών καλτεριμιών και γενικά προσφέρεται για περπάτημα λόγω του πλούσιου ανάγλυφού της αλλά και της πυκνής της βλάστησης σε αρκετά σημεία. Σαν γνήσιο γεωπελαγίτικο νησί διαθέτει κάποιες παραλίες για τους λάτρες του σερφ, Άγιος Πέτρος, Κόρθη. Γενικά στη δυτική πλευρά της Άνδρου απλώνονται μεγάλες υπήνεμες αμμώδεις παραλίες, αξιοποιημένες τουριστικά. Όσοι αναζητούν ησυχία και άγρια ομορφιά θα τη βρουν στις παραλίες της βόρειο-ανατολικής και νότιο-ανατολικής πλευράς. Οι παραλίες Άχλας, η παραλία του Ζόρκου, Γιάλια, Πίσω Γιάλια, Βιγάλι, Φελός, της Γριάς το Πίδημα και το Παραπόρτι, που παραμένει ανοργάνωτη παραλία, ξεχωρίσουν στο νησί.